Ενημέρωση από την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος C+, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κυρία Καραχάλιου, για την καινοτομία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είχε ο βουλευτής Συμμαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Κώστας Γιωβανόπουλος. Ο κύριος Γιωβανόπουλος προέβαλε το αίτημα του Μουσείου της Βεργίνας για τη δημιουργία ενός Virtual Museum, αίτημα το οποίο είχε θετική ανταπόκριση. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, κυρία Καραχάλιου. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Ξέρετε, είναι η εποχή που όλοι στην Ελλάδα μιλάνε για μέτρα. Η μισή περίπου Βουλή λέει ότι αυτά τα μέτρα είναι καταστροφή. Η άλλη μισή Βουλή, δεν μιλάω πολιτικά, η άλλη περίπου μισή Βουλή λέει ότι αυτά τα μέτρα θα φέρουν μια ανάπτυξη στην ελληνική παραγωγικότητα. Είπατε ότι παρακολουθείτε την νομοθεσία, έχετε σχέσεις με τα επιμελητήρια, εμείς πήραμε κάποιες επιστολές από τα επιμελητήρια. Έχετε άποψη αν έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, θα βοηθηθούν οι νέες επιχειρηματικές προσπάθειες με τη νέα εξέλιξη στην νομοθεσία, έτσι όπως υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Αν έχετε άποψη πάνω σε αυτό, ήθελα να ξέρω. Και ένα δεύτερο. Πολύ πρόσφατα παρακολούθησα ένα συνέδριο στην Ημαθία από όπου προέρχομαι. Το Μουσείο της Βεργίνας ετοιμάζει να κάνει μια προσπάθεια χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, περίπου της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, για ένα virtual μουσείο. Αυτό θα είναι μια απίστευτη προσπάθεια σε μια συγχορδία επιστημόνων από μουσιολόγους, από παιδοψυχιάτρους, από αρχαιολόγους. Ξέρετε, το κομμάτι αυτό της Βεργίνας φτάνει μέχρι και την Αραβία. Κάνουν ένα σκαφέ στην Φαϊλάκα της Αραβίας και παίρνουν κομμάτια από εκεί που άφησε ο Αλέξανδρος τα αποτυπώματά του. Λέω λοιπόν, μήπως μπορείτε και να φέρετε σε επαφή ανθρώπους, αυτή είναι η πρωτοβουλία τελείως δικιά μου, χωρίς να ξέρω τι άλλο κάνουν οι άνθρωποι, να γνωστοποιηθεί, γιατί είναι έτοιμο να βγει μια προκήρυξη τώρα για να γίνει αυτό το ένα εντελώς πρωτοποριακό virtual museum. Εντελώς πρωτοποριακό, εντελώς καινοτόμο, εντελώς διαφορετικό, όπως δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ήταν περίπου 150 με 200 συνέδρια από όλο τον κόσμο για να ακούσουν την ιδέα, όπως πέφτει στο τραπέζι τώρα και όπως περιμένουν να εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος είτε να τους φέρετε σε επαφή με μεγάλα κέντρα, λέτε για Αμερικανούς, για Βραζιλιάνους. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού, εκεί ήθελα να εστιάσετε, αν έχετε πράγματι κάποιες ιδέες που μπορούμε να μοιραστούμε, να διαχυθεί πληροφορία, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, να διαχυθεί πληροφορία, ώστε να πάμε όλοι τα πράγματα ένα βήμα μπροστά. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το μουσείο πρέπει να έρθει σε εμάς. Ναι, λέω, αν υπάρχει τέτοιο επίπεδο για να μπορέσει να... Αρκεί να μας πει ξεκάθαρα τι θέλει, τι έχει ανάγκη, αν χρειάζεται, ας πούμε, υπεργολαβίες, χρειάζεται να κάνει δημόσιους διαγωνισμούς και να τους προωθήσουμε. Θα έρθει σε εμάς και μάλιστα στον εταίρο μας που είναι στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Θα απευθυνθείτε σε αυτούς και θα σας καθοδηγήσουν βήμα-βήμα. Και επίσης να ξέρετε, το ΕΚΤ είναι από τους συνεργάτες στη δημιουργία του Virtual Μουσείου της Ακρόπολης. Συνεργαστήκαμε εμείς για τη δημιουργία του.